ένα χαρτί από τη ΔΕΗ. Το θέατρο του παραλόγου ζουν για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι στις Βασιλιές Ηρακλείου, αφού είδαν και έπαθαν να συνέλθουν τον Ιούνιο από τα ραβασάκια της ΔΕΗ που τους προκάλεσαν ηλεκτροσόκ. Η έλευση του φθινοπόρου τους επιφύλαξε νέα ψυχρολουσία. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι αν δεν άμεσα δώσουν λύση θα κινηθούμε δικαστικά. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή η κοροϊδία πρέπει να έχει κάποιο τέλος. Ανοίγοντας τους φακέλους με τους νέους λογαριασμούς, είδαν ότι χρωστούν όχι μόνο αυτά που τους είπαν ότι θα διαγραφούν, αλλά χρεώνονται και άλλα τόσα. Ο λογαριασμός ήταν 1.300 ευρώ ο δικός μου και ο καινούριος που εκδόθηκε έδωσαν προκαταβολή, έβαλαν 140 ευρώ, ενώ πρώτα ερχόταν 30 ευρώ και 40. Και όλο μαζί εμαζεύτηκε να είναι ένα χρέος 1.500 ευρώ, το οποίο είναι βεβαιωμένο. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν με οργή και απογοήτευση για εμπεγμό. Το αν είναι εμπεγμός ή όχι από το Δήμο θα φανεί όταν αποφασίσουν να έρθουν να ελέγξουν τα ρολόγια. Γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει να τα ελέγξουν. Οι κάτοικοι στις Βασιλιές άρχισαν να λαμβάνουν απίστευτα ραβασάκια από τη ΔΕΗ στις αρχές του καλοκαιριού. Αντί για 70 και 100 ευρώ που πλήρωναν στους λογαριασμούς τους, προστέθηκαν πολλά μηδενικά. Το βλέπουμε ότι γράφουν αέρα. Χωρίς να τρέχει να υπάρχει ροή νερού, το ρολόι γράφει. Σήμερα που πήραμε τηλέφωνο, που πήραμε τους καινούριους λογαριασμούς, μας είπαν ότι τα ελέγξανε, λέει, τα ρολόγια και είναι μια χαρά και οι λογαριασμοί είναι σωστοί. Σήμερα. Ναι, σήμερα πήραμε τηλέφωνο. Γιατί υπήρχε δέσμευση ότι ναι, να μην τους λάβουμε υπόψη λογαριασμούς είναι άκυροι, αλλά σήμερα μας είπαν ότι είναι μια χαρά, το ελέγξαμε. Αντί για τετράμινο 70 ευρώ, πολίτης κλήθηκε να πληρώσει ακόμη και 1.300. Ενώ παλιά ερχόταν το έναντι και ήταν 30-40 ευρώ το τρίμηνο, τώρα μου ήρθε το έναντι εμένα που είχα 700, γύρω στα 600 ευρώ, 570 ευρώ λογαριασμό, μου ήρθε το έναντι 100 ευρώ. Ο πρόεδρος της επιχείρησης είχε σπεύσει να αναγνωρίσει ότι τα υδρόμετρα που έχουν τοποθετηθεί είναι ογκομετρικά και δεσμεύτηκε μάλιστα ότι οι απίστευτες χρεώσεις θα διαγραφούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένους λογαριασμούς δεν θα πληρώσουν τώρα τους λογαριασμούς αυτούς. Προφανώς δεν πληρώνουν. Θα περιμένουν μέχρι να γίνουμε να πάμε να κάνουμε τον έλεγχο και μετά θα έρθουν οι νέοι λογαριασμοί. 2 ήταν το προηγούμενο και 400 το έναντι. Θα έπρεπε δηλαδή με αυτό το νερό που πληρώνω να κολυμπούσα μέσα στο όλο τετράγωνο. Να κολυμπούσανε μέσα όλο το τετράγωνο. Δηλαδή δεν γίνεται ούτε σε αποχέτευση, ούτε αποχέτευση έχουμε εμείς. Και πληρώνουμε αυτό το λογαριασμό. Έτσι πίστεψαν και οι κάτοικοι της περιοχής μέχρι χθες που έκαναν το λάθος να ανοίξουν τους νέους λογαριασμούς. Να έρθουν να πάρουν πίσω τα ρολόγια. Διότι κάποιος τα τσέπωσε από τις υπηρεσίες αυτές, κάποιος τα τσέπωσε και έβαλε ρολόγια τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα, να πω, ξέρω εγώ, δεν είναι. Έχουμε χαρτιά, ενώ αυτά που μας λένε είναι ρολόγια. Εάν είναι σχεμένο, πρέπει να βρούμε λύση. Άλλωστε, θα προσφύγουμε στα δικαστήρια να δούμε πώς θα λυθεί το πρόβλημά μας. Οι χρεώσεις όχι μόνο δεν έχουν διαγραφεί, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις πολίτες καλούνται να πληρώσουν τα διπλά. Αφού ακόμη και το νέο έναντι δεν έχει υπολογιστεί με βάση τους κανονικούς λογαριασμούς, αλλά με βάση τα ραβασάκια των 1.000 και 1.200 ευρώ που έχουν προηγηθεί.